Πράγματι, η έκρηξη των επιστημών τον 20ο αιώνα έφερε δραματικές αλλαγές τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην έρευνα. Βάθινε η εξειδίκευση και άρα ο καταμερισμός της ερευνητικής εργασίας. Ενισχύθηκε και κυριάρχησε ο κοινωνικός χαρακτήρας της ερευνητικής εργασίας, όπως άλλωστε και της εργασίας συνολικά. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την οργάνωση της εργασίας των ερευνητών σε νέες δομές εκτός ακαδημιών, που μέχρι τότε συγκέντρωναν το ερευνητικό έργο, και οργανώθηκε σταδιακά σε δομές όπως ερευνητικά κέντρα και Ινστιτούτα. Μάλιστα, η μαζικοποίηση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και η σχέση της με την παραγωγή νέας γνώσης ενίσχυσε σημαντικά και το ρόλο των πανεπιστημίων στην ερευνητική παραγωγή. Έτσι, σήμερα έχουμε μια πανσπερμία δομών, εργαστήρια, κέντρα, Ινστιτούτα, Ιδρύματα. Κάποια από αυτά θεραπεύουν πληθώρα επιστημών αντικειμένων, κάποια ειδικεύονται σε μια επιστημονική περιοχή. Υπάρχει ποικιλομορφία νομικών μορφών. Για παράδειγμα, έχουμε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, όπως είναι αυτή τη στιγμή το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Επιστημών, ο Δημόκρητος και το Αστεροσκοπείο, που έχει πάει στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, και η Ακαδημία Αθηνών, τον οργανισμό της οποίας συζητάμε σήμερα. Έχουμε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, εδώ έχουμε τα περισσότερα μάλλον ερευνητικά κέντρα, όπως το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, το ΠΑΣΤΕΡ, το ΙΤΕ, το ΕΚΕΤΑ, το ΦΛΕΜΙΝΓ, το ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, το ΑΘΗΝΑ, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης που έχει πάει στο ψηφιακή διακυβέρνηση, και φυσικά το Ίδρυμα της Ακαδημίας, το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών. Επιπλέον, ποικίλει και το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας. Έχουμε, για παράδειγμα, τον 4310 για τα ερευνητικά κέντρα που ανέφερα παραπάνω, τα περισσότερα από αυτά, και από την άλλη έχουμε και την έρευνα στα πανεπιστήμια, με μεγάλη ποικιλομορφία δομών και εδώ, με θεσμικό πλαίσιο αυτό των πανεπιστημιακών ερευνητικών μονάδων και κλινικών, όπως έχει διαμορφωθεί τελευταία από τον 4957. Με βάση, λοιπόν, όλα τα παραπάνω, 2 χρόνια πριν κλείσει έναν αιώνα από την ίδρυσή της η Ακαδημία Αθηνών, ο εξυγχρονισμός του οργανισμού της είναι φυσικά απαραίτητος. Και ο εξυγχρονισμός αυτός επιβάλλεται τόσο από την ίδια την εξέλιξη των επιστημών, των γραμμάτων και των τεχνών, όσο και από την εξέλιξη, όπως περιέγραψα, στα ίδια τα μέσα και τον τρόπο λειτουργίας και οργάνωσης των ερευνητικών δομών. Η ίδια η λειτουργία, μάλιστα χρόνια τώρα, γραφείων έρευνας και ερευνητικών κέντρων και ιδρυμάτων που είναι συνδεδεμένα ή αποτελούν μέρος της Ακαδημίας Αθηνών, δείχνει το πόσο απαραίτητος είναι ο εξυγχρονισμός του οργανισμού της, προκειμένου να καλύπτει τη λειτουργία των παραπάνω και να παρακολουθεί τις εξελίξεις σε διάφορα επιστημονικά πεδία. Και εδώ ακριβώς εστιάζουμε και τον προβληματισμό μας, σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, σε ποιο βαθμό ο προτινόμενος οργανισμός, στο παρόν όμως σχέδιο, που έχει και την έγκριση της Ολομέλειας Ακαδημίας Αθηνών, είναι ένα στέρεο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Προφανώς δεν πρόκειται για απλή μεταγραφή του καταστατικού στη Δημοτική, η οποία άργησε μάλιστα πάρα πολύ. Εντάσσονται νέα επιστημονικά πεδία και σωστά και στις τρεις τάξεις, σύμφωνα με τις εξελίξεις στα αντίστοιχα γνωστικά πεδία, αλλά και σύμφωνα με τις ιεραρχήσεις της κυβέρνησης και τις κεντρικές στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η διπλή μετάβαση, ψηφιακή και πράσινη, η πολιτική για το διάστημα, οι βιοεπιστήμες, η κυκλική οικονομία κτλ. Είναι θετικό ότι η Ακαδημία Αθηνών παραμένει νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, όπως θα έπρεπε κατά τη γνώμη μας να είναι όλα τα ερευνητικά κέντρα και όχι μόνο τα 4 που προανέφερα. Χωρίς, βέβαια, δεν τρέφουμε αυταπάτες, χωρίς η νομική μορφή αυτή να διασφαλίζει ή να εμποδίζει την επιχειρηματική λειτουργία και την ανάπτυξη των κέντρων με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Αλλά αυτό είναι ένα γενικότερο ζήτημα στο οποίο θα αναφερθώ στη συνέχεια. Ωστόσο, δεν έχουμε λάβει ακόμα απάντηση γιατί το ΙΒΑ, το Ίδρυμα Ιατρικών και Βιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Και βέβαια δεν διασφαλίζεται και ο δημόσιος χαρακτήρας των αντίστοιχων μελλοντικών δομών της Ακαδημίας Αθηνών. Η υπαγωγή ορισμένων λειτουργιών της Ακαδημίας στον 4310
σίγουρα διευκολύνει τη σύνδεση της Ακαδημίας με τις υπόλοιπες ερευνητικές μονάδες και οντότητες στη χώρα μας και στο εξωτερικό. Ωστόσο, επισημαίνουμε ότι αυτό γίνεται σε ένα κατακερματισμένο τοπίο ερευνητικό, με διάφορα θεσμικά πλαίσια λειτουργίας, με διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία και διάφορες υποπτεύουσες αρχές. Επίσης, ο οργανισμός δεν αναφέρει όλες τις δομές που λειτουργούν σήμερα στην Ακαδημία, ούτε τις σχέσεις μεταξύ τους. Επισημάνθηκε και από τους φορείς. Περιορίζεται στα ερευνητικά κέντρα και στα γραφεία έρευνα, στα άρθρα 66 έως 70. Δεν υπάρχει, για παράδειγμα, καμιά αναφορά στο πλαίσιο λειτουργίας εργαστηρίων, ιδρυμάτων και ινστιτούτων, παρότι προβλέπονται ρητά στο άρθρο 4. Και βέβαια πάλι δεν έχουμε καμιά αναφορά στο ΙΒΕΑ, που ήδη λειτουργεί και παράγει έργο και μάλιστα σημαντικό. Συμφωνούμε επίσης με την παρατήρηση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής ότι όλες οι αρμόδιες ολομέλειες πρέπει να συγκεντρώνονται σε ένα άρθρο, όπως είναι το 25. Επίσης, είναι ασαφές και χρήζει πολλών ερμηνεών και ενδεχομένως προβληματικών το άρθρο 43 για τις έκτακτες αρμοδιότητες της Συγκλήτου. Επίσης, πολύ σημαντικό για μας είναι το ότι δεν προβλέπεται η συμμετοχή των εργαζομένων στα όργανα διοίκησης. Συμφωνούμε με το αίτημα των εργαζομένων. Και ξέρετε, δεν είναι απάντηση ότι αυτό εμπίπτει στο αυτοδιοίκητο και στο άρθρο 14 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Δεν απαντά αυτό στο γιατί το αίτημα αυτό δεν μπορεί να γίνει δεκτό. Ο οργανισμός ορίζει ακριβώς το πλαίσιο λειτουργίας του αυτοδιοίκητου. Η σύνθεση της ολομέλειας και της Συγκλήτου μπορεί να τροποποιείται όταν συζητούνται θέματα που αφορούν τους εργαζόμενους ή τη λειτουργία ερευνητικών κέντρων γραφείων έρευνας ή όποιων άλλων δομών δημιουργηθούν ή υπάρχουν τώρα. Εξάλλου, αυτός είναι και ένας από τους σκοπούς των οργανισμών. Και τότε, βέβαια, δεν υπάρχει και πρόβλημα με το άρθρο 14 του κώδικα. Επίσης, δεν προβλέπεται στελέχωση των δομών της Ακαδημίας, είτε μιλάμε για τη βιβλιοθήκη που ανοίγει στο κοινό και αυτό είναι πολύ θετικό, είτε μιλάμε για τις ερευνητικές δομές. Τα θέματα αυτά παραπέμπονται με δημιουργική ασάφεια, θα λέγαμε, στην εφαρμογή του 43-10 και στους εσωτερικούς κανονισμούς όταν εκπονηθούν και εγκριθούν. Προβλέπονται μόνιμες θέσεις με κρατική χρηματοδότηση ή στη λογική της αυτόνομης λειτουργίας των ερευνητικών κέντρων θα προσλαμβάνονται συμβασιούχοι κάθε φορά ανάλογα με τα προγράμματα που τρέχουν? Αλήθεια, με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται υψηλού επίπεδου λειτουργία, εργασία με διάρκεια? Με ευέλικτες σχέσεις θα αναπτυχθεί το ερευνητικό δυναμικό της χώρας στο πιο εξέχον, αν θέλετε, ίδρυμα όπως είναι η Ακαδημία? Έτσι θα ανασχεθεί το brain drain? Και τέλος, κάτι γενικότερο θα με επιτρέψετε, αλλά για μας πολύ σημαντικό. Δεν προσδιορίζεται ο ρόλος της Ακαδημίας Αθηνών στον ερευνητικό ιστό της χώρας? Θα είναι άλλη μια ερευνητική δομή δίπλα στις άλλες, ή θα διαφοροποιείται και πώς θα διαφοροποιείται? Θα λειτουργεί ανταγωνιστικά προς αυτές, δεδομένου ότι η χρηματοδότηση θα προέρχεται από ίδιες πηγές, όπως είναι τώρα το πλαίσιο, όπως είναι τα προγράμματα, διάφορα πλαίσια, Horizon Life, το Ταμείο Συνοχής κτλ. Ή τα ΕΣΠΑ. Θα αποτελεί το κέντρο ενός, όπως λένε, οικοσυστήματος καινοτομίας που είναι της μόδας όρος, ή θα συμμετέχει σε διάφορα τέτοια οικοσυστήματα? Όποια και αν είναι η απάντηση, ένα είναι σίγουρο. Το ερευνητικό οικοσύστημα της χώρας υποφέρει από ανισομετρία και κατακερματισμό. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα της μέχρι τώρα πολιτικής στην έρευνα από όλες τις κυβερνήσεις μέχρι σήμερα. Και αναφέρομαι στην ανάπτυξη των ερευνητικών κέντρων με όρους αυτόνομης λειτουργίας. Στο ότι δεν υπάρχει κανένα σχέδιο εκτός από τις κεντρικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της στρατηγικής της Λισαβόνας. Δεν λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες της χώρας. Το βασικό κριτήριο ανάπτυξης είναι η κερδοφορία από την εμπορική αξιοποίηση αποτελεσμάτων. Και αυτό φαίνεται και στις ιεραρχήσεις των ΕΣΠΑ, για παράδειγμα. Έχουμε έμφαση στην επιχειρηματικότητα μέσω spin-off και startup, που πρακτικά μεταφέρουν το επιχειρηματικό ρίσκο στους σκληρά εργαζόμενους ερευνητές. Και ταυτόχρονα μείωση, βέβαια, της κρατικής δαπάνης. Και αυτά ισχύουν
με διαφορετικό κάθε φορά μείγμα. Είτε το κυρίαρχο ιδεολόγημα είναι ο ενιαίος χώρος έρευνας και εκπαίδευσης, είτε το πιο πρόσφατο οικοσύστημα καινοτομίας. Εξάλλου, δεν χωρίζουν συνικά τύχη τις δύο προσεγγίσεις. Το ενιαίο, όπως έχουμε ξαναπεί, αφορά στην πρόσβαση και εκμετάλλευση τόσο της έρευνας όσο και της εκπαίδευσης από επιχειρηματικά μονοπόλια, γιατί για τους εργαζομένους στην έρευνα και στην εκπαίδευση, και το έχουμε ακούσει επανειλημμένα από τους φορείς, για τους εργαζομένους λοιπόν, ο χώρος αυτός είναι κατακερματισμένος και συχνά χωρίς διαδρομές από το ένα μέρος στο άλλο. Τα δε οικοσυστήματα καινοτομίας είναι ένας εύηχος όρος για την παράδοση της έρευνας στα μονοπόλια και την ελαχιστοποίηση του ρίσκου, όπως προείπα, από την εμπορική εκμετάλλευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσω εταιρικών σχημάτων των ερευνητών. Και βέβαια δεν θα αναφερθώ στον κανόνα διαχείρισης, όπως λέγεται, πνευματικής ιδιοκτησίας, το γνωστό «as open as possible, as close as necessary». Η κρατική υποχρηματοδότηση σε συνδυασμό με την επιλεκτική χρηματοδότηση μέσω προγραμμάτων από τη μια και η βαριά υποστελέχωση με απογείωση ευέλικτων σχέσεων εργασίας από την άλλη είναι τα δύο εργαλεία που έχουν χρησιμοποιήσει μέσα στα χρόνια όλες οι κυβερνήσεις για να καλλιεργήσουν αυτό που λένε κουλτούρα επιχειρηματικότητας και να επιβάλλουν την αυτόνομη λειτουργία. Και το θεσμικό πλαίσιο βέβαια που εντείνει τον κατακαιρματισμό, γιατί όπως είπαμε υπάρχουν διάφορα θεσμικά πλαίσια, διαφορετικοί κανόνες, διαφορετικές δομές, έχουμε ερευνητικά κέντρα, Ινστιτούτα Πανεπιστημίων, έχουμε τα ΠΕΚ του νόμου Γαβρόβλου, τα ΠΑΚΕΚ του νόμου Κεραμέως, έχουμε ολόκληρα ερευνητικά κέντρα να μεταφέρονται ως υπηρεσίες σε Υπουργεία, θυμίζω, Ελγό Δήμητρα στο Αγροτικής Ανάπτυξης, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης στο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης. Και ξέρετε, παραπάνω πολιτική στην έρευνα έχει παραγάγει αποτελέσματα. Το βλέπουμε στο brain drain, στην απογύμνωση των εργαστηρίων από έμπειρο, πολύτιμο προσωπικό, στην επέκταση της ευελιξίας στις εργασιακές σχέσεις, στα κριτήρια αξιολόγησης προτάσεων χρηματοδότησης, στα κριτήρια στελέχωσης των ερευνητικών δομών, στην αναπαραγωγή του ερευνητικού δυναμικού. Παραδείγματος χάρη, ένας νέος ερευνητής σήμερα θα επιλέξει περιοχή με κριτήριο τη δυνατότητα χρηματοδότησης ή επιχειρηματικής δράσης. Και αυτό είναι καταστροφικό, μακροπρόθεσμα. Η πολιτική σας δεν προάγει την έρευνα, ούτε καν με τα δικά σας κριτήρια. Αντίθετα, καταστρέφει εργαστήρια και επιστήμονες. Ο μαρασμός, για παράδειγμα, ορισμένων εργαστηρίων, γιατί δεχόμαστε συνέχεια τέτοια παράπονα από ερευνητικές δομές της χώρας, και ανάπτυξη άλλων δεν ακολουθούν τις κοινωνικές ανάγκες και την εξέλιξη των επιστημών, όπως θα ήταν φυσιολογικό, αλλά την επιχειρηματική λογική. Έτσι, όποιο εργαστήριο δεν προσαρμόζεται για να βγάζει τα λεφτά του, πεθαίνει, για να παραφράσω γνωστή ρίση υπουργού προσφάτως. Άσχετα από το ειδικό βάρος των ερευνητών του, την τεχνογνωσία που έχει αναπτυχθεί, τη σημασία που έχει αυτό για τη χώρα μας ή τον εξοπλισμό που διαθέτει. Εκεί, ξέρετε, οδηγεί η αιμονική προσήλωση στην ιδιοποίηση του ερευνητικού έργου σε μια εποχή που ο κοινωνικός χαρακτήρας του διευρύνεται και βαθαίνει με πρωτόγνωρους ρυθμούς. Επιπλέον, μας ανησυχεί ιδιαίτερα, και θα το επαναλάβω, ότι όλα τα παραπάνω διευκολύνουν την υποταγή στην κυριολεξία των ερευνητικών ομάδων στους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ. Ειδικά σε μια εποχή που η μετάβαση σε οικονομίες πολέμου είναι επίσημη διακήρυξη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικά τώρα που ιδρύθηκε και επίσημα το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας, το ΕΛΚΑΚ, στα πλαίσια του νατοϊκού ΔΙΑΝΑ, με στόχο να λειτουργήσει ως το κέντρο ενός οικοσυστήματος πάλι προσανατολισμένου στην περιοχή καινοτόμων, στην παραγωγή, συγγνώμη, καινοτόμων οπλικών συστημάτων για το ΝΑΤΟ. Η δική μας πρόταση για την έρευνα, και θα κλείσω, είναι σε εντελώς άλλη κατεύθυνση. Είναι συνυφασμένη με ένα άλλο μοντέλο οργάνωσης κοινωνίας, με κοινωνικοποιημένα μέσα παραγωγής, με εργατικό λαϊκό έλεγχο, με κεντρικό σχεδιασμό και τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες στο επίκεντρο. Αναγνωρίζει αυτό το μοντέλο ανάπτυξης τον κοινωνικό χαρακτήρα της ερευνητικής εργασίας. Η χρηματοδότηση είναι δημόσια και εξασφαλισμένη. Οι ερευνητές εργάζονται για μια κοινή υπόθεση και όχι για να κυνηγάνε χρηματοδοτήσεις. Αυτή είναι η πραγματική ελευθερία. Η στρατηγική ανάπτυξης χαράσεται σε ανοιχτό διάλογο με την παραγωγική βάση της κοινωνίας
κοινωνίας. Στη δική μας πρόταση, για παράδειγμα, ένα Ινστιτούτο σαν το ΙΒΕΑ θα υποστήριζε με καινοτόμα προϊόντα την κρατική βιομηχανία φαρμάκου, ώστε να εξασφαλίζεται ισότιμη πρόσβαση όλων στο φάρμακο. Και όχι να ακούμε υπουργούς να λένε ότι η έρευνα για νέα φάρμακα κοστίζει και κάποιος πρέπει να πληρώσει τις εταιρείες για να τα φτιάξουν. Δηλαδή για να πάρουν τον κόπο των ερευνητών και να τον κάνουν τζίρους. Τοποθετούμαστε λοιπόν με κριτήριο το κατά πόσο μέσα από αυτό το νομοσχέδιο, θέλω ένα λεπτό ακόμα κύριε Πρόεδρε, υποστηρίζεται ο κοινωνικός χαρακτήρας ερευνητικής εργασίας και του παραγόμενου έργου. Η κουλτούρα αυτονομίας σε συνδυασμό με το κατακαιρματισμένο ερευνητικό χώρο φαίνεται να καταδυναστεύει και τον νέο οργανισμό. Γι' αυτό και λέμε ότι αν και απαραίτητος, αποτελεί ένα μετέωρο βήμα και τοποθετούμαστε στο παρόν. Και επιτρέψτε μου μία κουβέντα για την τροπολογία. Εντάξει, έχουμε το γνωστό πρόβλημα ότι έρχονται τροπολογίες που αφορούν διαφορετικούς κλάδους, έρχονται ως μία τροπολογία. Ωστόσο, θα σταθώ λίγο τώρα στο θέμα των οργανικών θέσεων στην πρωτοβάθμια. Φυσικά είναι πολύ θετικό το ότι έχουμε θέσπιση νέων οργανικών θέσεων. Το θέμα είναι κατά πόσο είναι πραγματικές ή πλασματικές. Και γιατί αυτό πρέπει να σημαίνει κατάργηση άλλων θέσεων. Για παράδειγμα, στη δευτεροβάθμια καταργούνται θέσεις μουσικής και πληροφορικής. Ξέρετε, λέτε για την ψηφιακή μετάβαση και καταργείται θέσεις πληροφορικής. Δεν είναι κατανοητό. Επίσης, δεν χρειάζονται ψυχολόγοι, δεν χρειάζονται επαγγελματικοί σύμβουλοι κοινωνική λειτουργή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δεν μπορείτε να, αντί να καταργήσετε θέσεις, εάν βλέπετε ότι δεν είναι σωστή η κατανομή, γιατί μόνο εσείς έχετε τα στοιχεία, να φτιάξετε, να θεσπίσετε νέες θέσεις σε ειδικότητες που έχουν πραγματικά ανάγκη τα γυμνάσια και τα λύκεια, αντί να μιλάμε μόνο για κουμπιά και πλατφόρμες όταν, ας πούμε, έχουμε να κάνουμε με σοβαρά προβλήματα όπως το bullying. Και βέβαια είναι σαφές από τον τρόπο που έρχεται αυτή η τροπολογία ότι βασικός στόχος είναι η περιστολή δαπανών άλλη μια φορά για την παιδεία, ενώ διατηρείται η υποστελέχωση.